Καλώς ορίσατε στο «Ο παλιός είναι αλλιώς» με την Έλντα Πανοπούλου. Είμαι η Έλντα Πανοπούλου, με γένια, με κοντό μαλλί και παντελόνια. Ο κύριος Τριανταφυλόπουλος ζήτησε από την Έλντα να ξεκουραστεί απόψε και να δώσει την εκπομπή σε μένα. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς, αλλά ο νέος. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν το πρόγραμμά μας με την υπέροχη ορχήστρα. Ένα χειροκρότημα στην ορχήστρα μας. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους απόψε. Έχουμε εκλεκτούς συναδέλφους ηθοποιούς, εκλεκτούς τραγουδιστές. Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι. Αλέξανδρε, Αλέξανδρε. Χριστίνα. Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Τα είπαμε, ο παλιός είναι αλλιώς, ναι. Ο ωραίος ο είναι ωραίος. Εσύ είσαι και ωραίος και ξανά ωραίος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι, ναι. Η Έλντα μου είπανε, τι? Παρότι έχεις πάρει τα μικρόφωνα, ότι κάπου εδώ κοντά είναι και θα έρθει όμως. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Εγώ τέτοιες πληροφορίες έχω, όχι. Ναι, ναι. Ψέματα μου είπανε. Ψέμα. Δεν πειράζει, θα μείνω κοντά σου. Έτσι, θέλω. Ναι. Θέλω κοντά σου να μείνω. Θέλεις κοντά μου να μείνεις. Τι ωραία. Έχω τη Χριστίνα Αλεξανιάν κοντά μου, λοιπόν. Γεια σας, παιδιά. Θα τρελαθώ. Θέλω κοντά σου να μείνω. Θέλω σκιά σου να γίνω. Κάθε πληγή να παλύνω που σε πονάω. Να με κοιτάς και να σβήνω. Θέλω κοντά σου να μείνω. Και έλεγα να εξηγήσω και αυτό, αλλά... Λοιπόν, θέλω να εξηγήσω δύο πραγματάκια, αν ναι. Τα ξέρουμε από την αρχή της εκπομπής. Ήρθα. Έλντα, εγώ του τάπα. Άλλα μου υποσχέθηκα. Τι είπες, κορίτσι όχι, μου. Του είπε, έρχεται η Έλντα. Μου λέει, όχι, όχι. Αυτό έχω μιλήσει αυτό με τον κύριο Μάγκη. Γιατί εγώ σε είδα να τρέχεις, να χώνεσαι. Βρήκε ευκαιρία ο Μπουρδούμης. Ήθελα να προλάβω κι εγώ πριν έρθεις, να πάμε ένα κομμάτι κι εγώ από όλο αυτό. Γι' αυτό λένε ότι αγαπιούνται οι ηθοποιοί μεταξύ τους. Τώρα αποδεικνύεται. Καλώς ήρθες. Χριστινάκι μου. Χριστινάκι μου. Καλό. Που δεν τραγούδαγες κάποτε και τώρα τραγουδά. Άστα. Τώρα θα τραγουδήσουμε. Τι έχει πάει. Την έχω πετύχει σε... Με συγχωρείς. Ναι. Την έχω πετύχει σε ένα χώρο. Ακούμε ναι, ναι. Δύο πολύ καλούς καλλιτέχνες. Την Μελίνα Ναζλανίδου και τον Δημήτρη ναι. Τον Μπάση και τον Χαράλαμπο Βαργανουράκη. Γεια σου Κρήτη Λεβεντογένα. Ευχαριστούμε που μας βλέπεις. Ακούγομαι από το μικρόφωνο γιατί τόση ώρα όλο αυτό το είχαμε φέρει. Παραμύθι. Να σας πω εγώ την πραγματικότητα. Παραμύθι ήταν τώρα όλο αυτό γιατί δεν είχαν βάλει σωστά το μικρόφωνο. Και επειδή έχω ένα πλούσιο κορσάζ το οποίο θέλω να το αναδεικνύω σε κάθε εκπομπή. Ναι, Αλέξανδρε, το κοιτάζω όμως παρόλο. Πάντα τα κοιτάζω. Αγόρι είναι. Όλα τα κοιτάζω. Το σωστό αγόρι έτσι. Δεν πρέπει να τα κοιτάζω. Να τα κι άλλοι. Λοιπόν, την έχω πετύχει σε αυτό το σχήμα. Και τη λέω, Χριστίνα μου, τι, να βγούμε να τραγουδήσουμε ηθοποιή, αφού έχει η δουλειά μας που έχει χαλάσει. Α, το τουρκικό δεν το έχουμε, να βγούμε να τραγουδήσουμε. Και μου λέει, εγώ θα το κάνω. Ναι. Και το έκανε. Έτσι. Και βγήκε και τραγούδησε. Και πολύ καλά έκανα. Πού ναι, τραγούδησες? Είμαστε μαζί, κάνει το Σακελάριο και εγώ κάνω τις πρωταγωνίστρες του Σακελάριου, Σπεράτζα Βρανάβου, Γιουκλάκη, Καρέζη. Έλαμε. Σε ένα έργο που έγραψε ο Μαλισόβας στο σκηνοθετή με Μαέστρο το Λαβράνο, πενταμελή ορχήστρα και θα κάνουμε μια μίνι περιοδία μαζί. Και έτσι. Γιατί μου έλεγες ότι τρέμω και δεν μπορώ πάντα, να έχω μια ανασφάλεια, δεν είναι το πεδίο μου. Δηλαδή τώρα είμαι εδώ στην πίστα και νιώθω μια ανασφάλεια. Καλή ανασφάλεια. Το κάνει τέχα μου δίθεν. Περίμενα λεπτά. Ξέρεις πρωταγωνίστρες. Δεν τις ξέρω, αγάπη μου, τις έχω γεννήσει. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κι άστατα ο νέος είναι ωραίος για αυτά που λες. Εντάξει. Γιατί τα έχεις τα χρονάκια σου. Έχεις καβατζάρι τα 31. Ναι. Ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σε ευχαριστώ, Έλντα. Τι να κεράσω. Κι εγώ κατά πόδα σου. Κι εγώ εκεί